Αυτή τη στιγμή τα χαρακτηριστικά στην πόλη είναι πολύ συγκεκριμένα. Εκτίμηση είναι ότι τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν ή οι φορείς που υπάρχουν γενικότερα στην πόλη είναι σε χαμηλό επίπεδο. Και άρα είμαι αισιόδοξος να πω ότι η πόλη πάει καλά. Αυτό αφορά και την καραντίνα. Αφορά και τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο χώρο αυτό. Δεδομένου και εκεί τα κρούσματα που έχουμε είναι ποσοστιαία σε σχέση με τον αριθμό των τεστ χαμηλά. Ωστόσο, το θετικό στοιχείο της καραντίνας είναι ότι στη γειτονιά των Ρωμά, εκεί όπου είχαμε παραβατικές συμπεριφορές και δεν τηρούνταν τα μέτρα, φαίνεται ότι έχει συνειδητοποιηθεί η κατάσταση και βεβαίως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Οι άνθρωποι έχουν μαζευτεί στα σπίτια τους, δεν υπάρχουν οι εικόνες των προηγούμενων ημερών. Σε αυτό βεβαίως συντελεί και η πρόσληψη των διαμεσολαβητών, 8 τον αριθμό από πέρος του Δήμου, ανθρώπων που ζουν μέσα στη συνοικία των Ρωμά, οι οποίοι εργάζονται μαζί μας, ξεκίνησαν από σήμερα τη δουλειά τους, προκειμένου να πείσουν τις οικογένειες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Άρα η εικόνα είναι καλή. Έχει αποφασιστεί ότι τις αμέσως επόμενες μέρες, αύριο μεθαύριο, θα γίνει ένας μεγάλος αριθμός τεστ πάλι για να δούμε πώς είναι η κατάσταση και αν συνεχίζεται να είναι αρνητικά. Και την Πέμπτη έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Χαρδαλιά ότι θα πανεξετάσουμε την κατάσταση στην περιοχή της καραντίνας. Τι σημαίνει αυτό τώρα, Δήμαρχε, υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αλλάξει η καραντίνα πριν. Δεν το ξέρω, παιδιά, δεν με αφορά. Θέλω για μια ακόμα φορά με την ευκαιρία της ερώτησης να δηλώσω προς κάθε κατεύθυνση ότι το ζήτημα της καραντίνας είναι απόφαση κεντρική, είναι απόφαση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Χαρδαλιά σε συνεννόηση με τον κύριο Τσόδρα. Είναι αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ανέλαβε να τροφοδοτήσει με τρόφιμα τους πολίτες που είναι μέσα στην καραντίνα αυτή, έτσι όπως ορίστηκαν οι αρμοδιότητες για τον κάθε φορέα που συμμετέχει. Άρα λοιπόν, για το αν θα συνεχιστεί η καραντίνα, αν θα χαλαρώσει, αν θα πάει περισσότερο ή λιγότερο, είναι ζήτημα το οποίο αποφασίζεται κεντρικά. Βεβαίως, όλοι μας στις συσκέψεις αυτές έχουμε τις απόψεις μας. Όμως θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά προς όλους ότι την ώρα της μάχης δεν χρειάζονται ούτε μεμσημυρίες όπως είπα χθες, ούτε άγονες αντιπαραθέσεις, ούτε απόψεις του Α, του Β, του Γ, ακόμα και του Δημάρχου που βγαίνουν στην επιφάνεια. Δίνουμε μια μάχη συνταταγμένη για να μπορέσει η πόλη να βγει με καλό τρόπο από την υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με άνεση, να ακουστούν οι απόψεις, να γίνουν οι όποιες κριτικές προς τον Δήμαρχο ή προς τα πάνω και να συζητήσουμε για να αποκτήσουμε και την ανάλογη εμπειρία για μια επόμενη ίσως φορά, όπως λένε από τον Οκτώβριο, που εύχομαι να μην έρθει. Αυτή είναι η κατάσταση. Με τις λαϊκές υπάρχει επανεκτίμηση της κατάστασης? Δεν το γνωρίζω, αλλά έχω εντοπίσει ότι η απόφαση για τις λαϊκές ξεκίνησε έχοντας ως δεδομένο ότι σε αυτές συμμετέχουν Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα και επειδή πιθανό να είναι φορείς να κλείσουν και οι λαϊκές. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, είναι λάθος προσέγγιση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Στο Δήμο της Λάρισας, στις λαϊκές, σε όλες αυτές τις λαϊκές που βλέπετε, τους ανθρώπους που βλέπουμε όλοι μας, μόνο τρεις άδειες Ρωμά υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άλλες. Είναι έμποροι και παραγωγοί άλλης κατηγορίας. Δεν είναι Ρωμά. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια, είναι άδικο το μέτρο να πεις ότι κλείνω τις λαϊκές λόγω Ρωμά. Δεν είναι έτσι. Το ζήτημα του παρεμπορίου, δηλαδή πλανόδιων που υπάρχουν έξω από τις λαϊκές και τα λοιπά, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μας απασχολεί τώρα. Μας απασχολούσε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το έχουμε περιορίσει σε σημαντικό βαθμό από τα πριν, γιατί δεν είναι και δίκαιο έναντι των παραγωγών και όλων των ανθρώπων που είναι μέσα στις λαϊκές. Αν οι λαϊκές έκλεισαν επειδή υπάρχει ένα συγχρονισμός, επειδή μαζεύεται πολλοί κόσμος που δεν τηρεί τα μέτρα, τότε ναι, η απόφαση που ελήφθη, καλώς ελήφθη, και την πήραν οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις αυτές. Πάλι η πολιτική προστασία και ο κύριος Χαρδαλιάς. Αλλά ας είμαστε δίκαιοι σε αυτό, λέγοντας ότι μην ενοχοποιούμε για όλα τους Ρωμά. Και θα ήθελα να συμπληρώσω και να το πω και στους συμπολίτες που για διάφορους λόγους διαβάζω και ακούω αυτό το διάστημα τις απόψεις τους για τους Ρωμά. Όχι, δεν τους κρεμάσουμε με τα πόδια ανάποδα και θα το πω γιατί. Ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι 2.500 κόσμος εκεί. 2.500 κόσμος στην προηγούμενη περίοδο, τώρα είναι 3.500 κόσμος. Οι 200-300 παραβατικοί
οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα δημιουργούσαν για τα ζητήματα της παραγωγικότητας, της παραβατικότητας, συγγνώμη. Δεν είναι, ενοχοποιούν όλη την κοινότητα η οποία είναι οι διάβολοι τους οποίους πρέπει να στείλουμε εξ από εδώ. Δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι δίκαια προσέγγιση, δεν είναι ανθρώπινη προσέγγιση. Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που υπάρχουν. Η πολιτεία έχει αφήσει πάρα πολλά χρόνια πίσω τις κοινότητες αυτές και σε ό,τι αφορά τον τρόπο κατοικίας και τους υπερπληθυσμούς που έχουν δημιουργηθεί και βεβαίως κυρίως και πάνω απ' όλα τη μόρφωση. Αυτά δεν τα λύνει ο Δήμος, τα λύνει η κεντρική πολιτεία όπως τα λύνει για όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Χωρίς να πω τίποτα παραπάνω και χωρίς να υπερασπίσω τον ένα ή τον άλλον, αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, με υπομονή λοιπόν. Με καλή διάθεση, χωρίς αντιπαραθέσεις, χωρίς μεμψημυρίες, να βγούμε με το καλό από την πόρα αυτή και να συζητήσουμε μετά ό,τι θέλετε. Με την οικία στο ξενοδοχείο έχουν κάποια εξέλιξη, Δημαρχέ? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε. Πιστεύω ότι ίσως και να μην χρειαστεί, γιατί υπάρχουν λύσεις. Αυτή τη στιγμή, πριν σας κάνω τις δηλώσεις, συζητάω με την πολιτική προστασία για να δούμε τις ειδικές κατηγορίες των συνανθρώπων μας που βρίσκονται μέσα στην καραντίνα που θα μπορούσαν να πάρουν ειδική άδεια. Μήπως μπορέσουμε και το λύσουμε με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, μας έγινε γνωστό από χθες ότι όσοι είναι μέσα στην καραντίνα και έχουν δηλώσεις ΟΣΔΕ, έχουν τη δυνατότητα να βγουν. Σήμερα συζητώ, ας πούμε, τέτοιες λεπτομέρειες, τώρα ακριβώς, με την πολιτική προστασία και το γραφείο του κυρίου Χαρδαλιά, για να δω τι κάνουμε με έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, που δεν έχει χρήματα και που πρέπει να βγει από μια τράπεζα. Θα μιλήσει στις τράπεζες να πάμε με μια εξουσιοδότηση να πάρουμε χρήματα να του δώσουμε. Αυτά όλα είναι σε εξέλιξη. Αυτή η εμπειρία είναι πρωτοφανής εμπειρία, πρωτόγνωρη και βεβαίως κάθε μέρα προκύπτουν προβλήματα. Σε γενικές γραμμές όμως έχω να πω ότι πάει η κατάσταση καλά. Είναι ελεγχόμενη και πάει καλά. Θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Ο Δήμος της Λάρισας σχεδιάζει ένα μεγάλο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει από σήμερα, διανομής δωρεάν τροφίμων. Σήμερα ξεκίνησε το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, άρα παίρνουν τρόφιμα όλοι όσοι εξυπηρετούνται από το ΤΕΒΑ, κοινωνικό παντοπολείο κτλ. Από την κοινωνική μας πρόνοια, αυτοί που έχουν κοινωνικό επίδομα κτλ. Όμως, τις επόμενες ημέρες, από αύριο ή μάλλον μεθαύριο, στις 1.100 οικογένειες και πάνω, εμείς 1.500 δέματα θα ετοιμάσουμε, σε κάθε οικογένεια των ανθρώπων που βρίσκονται στην καραντίνα, θα πάνε συγκεκριμένα δέματα. Θα πάει δέμα το οποίο θα έχει φρέσκα λαχανικά. Μαρούλια, πατάτες, ντομάτες, φρούτα κτλ. Θα πάει δέμα με ξηρά τροφή. Και θέλω να ευχαριστήσω τους φορείς της πόλης που μας δίνουν ξηρά τροφή. Ενώ φασόλια, φακέστρα, βύθια και όλα αυτά, ζάχαρη και όλα αυτά. Και θα πάει και λίγες μέρες πριν τη μέρα του Πάσχα δέμα με 4 ή 5 κιλά κρέας σε κάθε οικογένεια. Το στείνουμε αυτή τη στιγμή, το οργανώνουμε αυτή τη στιγμή και θα είναι μια σημαντική βοήθεια και μια ευχή για καλό Πάσχα για όλους τους συμπολίτες που βρίσκονται μέσα στην καραντίνα. Για λίγο εξήγησε μας, Δημαρχέ.